και την προηγούμενη εβδομάδα, και εγώ ακόμα μου με στέλνει σε αρκετές εκπομπές και σε αρκετά ραδιόφωνα, άκουγα τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας να λένε: ζητήστε ψήφο εμπιστοσύνης, δεν έχετε την εμπιστοσύνη από το κοινοβούλιο. Ψήφο εμπιστοσύνης, ψήφο εμπιστοσύνης. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα έλεγα: μα πήραμε στον προϋπολογισμό 154. Αν θέλετε, κάνετε πρόταση μορφής. Γίνονται όλες αυτές οι πολιτικές εξελίξεις. Βγαίνει με τοποθέτηση θεσμικής και πολιτικής ευθύνης ο Τσίπρας και λέει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα ψήφος εμπιστοσύνης. Και βγαίνει ο κύριος Βορύδης και η Νέα Δημοκρατία και λέει θέατρο κτλ. Δεν έχω καταλάβει τι θέλουν ακριβώς. Έτσι λειτουργεί το κοινοβούλιο. Εάν υπάρξει πλειοψηφία των 151 βουλευτών, και εκτιμώ ότι θα υπάρξει πλειοψηφία των 151 βουλευτών, με βάση το πώς ορίζεται από τον κανονισμό. Με βάση το πώς ορίζεται από τον κανονισμό της Βουλής, εγώ έχω εμπιστοσύνη στα μαθηματικά της Νέας Δημοκρατίας. Να με... λοιπόν. Ιδίως όταν έχουν οργανωθεί από τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει κύριε Βορύδη, μα πείτε τι θέλετε. Την προηγούμενη εβδομάδα θέλατε ψήφο εμπιστοσύνης. Τώρα, που πάμε στη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης, λέτε θέατρο σκηνοθετημένο, στήσαμε τον ένα, σκηνοθετήσαμε τον άλλο, στήσαμε τον τρίτο κτλ. Η ψήφος εμπιστοσύνης είναι διαδικασία για να αποφύγετε τις πολιτικές ευθύνες της τοποθέτησης μιας ιστορικής παράταξης σε ένα σημαντικό ζήτημα εξωτερικής πολιτικής που τις παρούσες συνθήκες γίνεται ζήτημα εθνικό, ανακαλύπτεται ένα σώρο σενάρια. Εσείς είστε που έχετε διατρήσει τις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, εσείς είστε που έχετε σπάσει άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, εσείς είστε που εντάξατε στην κοινοβουλευτική σας ομάδα ανθρώπους που λέγανε «Α, ο προϋπολογισμός του 2019, καλός είναι». Συμφωνία των Πρεσπών, βλέπετε. Και ξαφνικά αυτό ο βουλευτή βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία. Μου επιτρέπετε, κύριε Ζαβιλιά, που έλεγε. Ένα λεπτό, κύριε Γαβράκη, βεβαίω σα επιτρέπω. Βεβαίω. Όχι. Ρωτήστε τον και εσύ όμω, γιατί τώρα δεν ξέρω πώ λέγεται. Εμεί λεγόμαστε σύντροφοι. Εμεί συναγωνιστέ. Λοιπόν, ναι, συναγωνιστέ. Λοιπόν, μα ελάτε τώρα. Μα ελάτε τώρα. Που τα στήσαμε εμεί. Λοιπόν. Αφού λύσαμε τα θέματα του Πρεσπών. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Ναι. Μα μου πάτε με μαθηματικά. Ένα πάνω, ένα κάτω κτλ. Τα πράγματα είναι απλά. Αφιστήσατε το ένα πάνω. Τα πράγματα είναι απλά, κύριε Βορύδη. Ο κάθε βουλευτής, η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα, ο κάθε πρόεδρος κόμματος θα τοποθετηθεί. Μπορώ να σας και εδώ αποδεικνύεται, κυρία Γαβρά, και τελειώνω με αυτό. Ναι. Ποιος είναι ηγέτης με πολιτική πατριωτική ευθύνη που βάζει πάνω το εθνικό και πατριωτικό συμφέρον. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου. Ακούστε, κύριε Γαβρά, ακούστε, κύριε Βορύδη. Ακούστε να πω το επιχείρημα, μπορεί να είναι λάθος. Μα το ακούσατε. Θα το ακούσετε το επιχείρημα και μετά να πείτε. Εγώ δεν έχω πει κανένα προδότη. Δεν έχω πει κανέναν προδότη. Τα έχω ακούσει. Και τα έχω αποκρούσει. Ακούστε το επιχείρημα και να με ρωτήσετε. Λέω λοιπόν ότι ο Τσίπρας βάζει το εθνικό, το πατριωτικό συμφέρον πάνω από το ζήτημα της κυβερνητικής συνοχής, με αυτά που γίνανε χθες. Και πάνω, κυρία Γαβρά, θέλω να ακουστεί το επιχείρημα. Σεβαστείτε το 20 δευτερόλεπτα. Πάνω από το ζήτημα της κυβερνητικής συνοχής, ο Τσίπρας, πάνω από το ζήτημα του κομματικού συμφέροντος, όπως είπε ο κύριος Βορύδης, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις 70-30, 60-40 κτλ. Άρα λοιπόν δεν είναι ο Τσίπρας. Όλη αυτή η συναλλαγή γίνεται για τους δύο μήνες. Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν ηγέτες, υπάρχουν πολιτικά κόμματα που δεν λειτουργούν όπως εσείς. Ναι, που ένα θέμα που λιμνάζει 30 χρόνια το βάζουν. Διότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στο κοινοβούλιο είναι πρωτοφανές. Δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Αν ήταν έτσι. Άλλοι που είχαν 150 βουλευτές πήγανε. Κύριε Βορύδη. Άλλοι με πλειοψηφία πήγανε. Κύριε Βορύδη, αν ήταν έτσι. Εσείς δεν θέλετε. Δεν θα ανοίγαμε το θέμα καθόλου. Θα λέγαμε εδώ, έχουμε τον κυβερνητικό μας εταίρο, λέει άλλα, να μην το ανοίξουμε. Εντάξει, 30 χρόνια έχουν περάσει, να περάσουν 35, 40, 50. Αυτό πρέπει να τελειώνει το ζήτημα. Χωρίς να έχετε πει, κύριε Παπαδάκη, το έδειξε με πράξεις αυτό. Μάλιστα. Όχι με λόγια, όπως κάνουν άλλοι. Έδειξε ποιος είναι ο υπεύθυνος και ποιοι είναι οι τυχοδιώκτες. Αλλά έχουμε τη διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή στις 10 η ώρα. Ένας εξ αυτών που συμμετέχει είναι ο βουλευτής του Ποταμιού, ο κύριος Σπύρος Λυκούδης. Είναι στην Βουλή.